Καλημερίζω την κυρία Γενιδάκη Κλίνη Χρυσούλα, η οποία είναι υποψήφια δήμαρχος για τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με το συνδυασμό Δήμος για Όλους. Κυρία Γενιδάκη Κλίνη, καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας ημέρα για εσάς και στους ακροατές σας. Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Φτάσαμε στην τελική ευθεία, έτσι? Ακριβώς, είμαστε στην τελική ευθεία. Η τελική ευθεία τι φέρνει για εσάς, κυρία Γιαννιδάκη, γιατί νομίζω πλέον ότι μιλάμε καθαρά πολιτικά για το δικό σας το διακύβευμα, όπως και του κάθε υποψηφίου από εδώ και κάτω. Κοιτάξτε, εγώ το τελευταίο διάστημα από περιοδίες και επαφές που έχω με τον κόσμο έχω εισπράξει απεριόριστη αγάπη και αυτό είναι ένα συνέστημα που μου δίνει δύναμη. Έχω εισπράξει από τους ανθρώπους το ποιες είναι οι ανάγκες τους και πού πρέπει να στραφούμε την επόμενη μέρα και προγραμματίζουμε την επόμενη μέρα σήμερα. Mm-hmm. Ποιες είναι οι ανάγκες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων βάσει των αναγκών που εσείς καταμετράτε αυτή την ώρα ή που σας λένε, είναι το ένα το ερώτημα. Και το δεύτερο το ερώτημα είναι, αν θέλετε το απαντάτε και πρώτο βέβαια, γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε το Δήμο, κυρία Γενιδάκη Κλίνη Χρυσούλα? Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος στον οποίο κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν με όρεξη να προσφέρουν στον τόπο τους. Υπάρχουν φυσικά και εκείνα τα άτομα που θεωρούν την τοπική αυτοδιοίκηση σκαλοπάτι για την πολιτική ανέλυξη, για μια πολιτική ανέλυξη. Εγώ μπήκα στη διαδικασία αυτή γιατί αγαπάω τον τόπο μου. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ζω εδώ, μεγάλωσα τα παιδιά μου εδώ, βιώνω στην καθημερινότητα τις ανάγκες, τις θαυρουκάζομαι, τις βλέπω, οραματίζομαι, σχεδιάζω και θέλω να πάμε λίγο παρακάτω το Δήμο μας. Αυτός είναι και ο λόγος που μπήκα στη διαδικασία αυτή. Είμαι εκλεγμένη τα τελευταία 9 χρόνια. Το 2013 είχα εκλεγεί στην παράταξη του κυρίου Ρούσου, του τότε δημάρχου. Mm-hmm. Μετά, με τη συνένωση που έγινε μεταξύ του επικεφαλή της παράταξης του κυρίου Ρούσου, του Μάθου του Πολιτάκη, βρεθήκαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Κοκοσάλη και έτσι βρέθηκα το 2019 να εκλεγώ στην παράταξη του κυρίου Κοκοσάλη. Γνωρίζω τα προβλήματα, τα βιώνω. Είχα θέσεις ευθύνης. Είδα ότι δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα ακόμα και από τις θέσεις ευθύνης που είχα, μια και αποφάσισε άλλος. Όμως όλο αυτό το όραμα που είχα από το 2013 που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το χώρο της αυτοδιοίκησης μέχρι και σήμερα, βλέπω ότι δεν έχει υλοποιηθεί κάτι και δεν κατάφερα να πω να υλοποιηθεί κάτι. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, επειδή από το 2013 μέχρι και σήμερα υπάρχει ένα όραμα, το οποίο όραμα αυτό δεν έχει εξελιχθεί, δεν έχει πάει παρακάτω, έτσι πήρα την απόφαση να προχωρήσω προκειμένου να διεκδικήσω τα αυτονόητα και να μην είναι πια ζητούμενα. Ο Δημότης έχει... Mm-hmm. Με συγχωρείτε, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, συνεχίστε εσείς. Οι ανάγκες του Δημότη είναι πάγιες και είναι και οι ίδιες από το 2013 μέχρι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα περιβάλλον καθαρό. Οι πρώτες ανάγκες λοιπόν του Δημότη είναι η καθημερινότητα, που μέσα στην καθημερινότητα είναι η καθαριότητα, η αγροτική οδοπία, η άγρευση, η ύδρευση. Είναι θέματα που απασχολούν το Δημότη. Υπάρχουν, κυρία Δουλειράκη, στο Δήμο μας χωριά που δεν έχουν πόσιμο νερό. Όλο αυτό λοιπόν μας καθιστά υπεύθυνους όλους. Δεν είναι δυνατόν στα καλύβια, ας πούμε, θα πω και, σε χωριά, και ονόματα χωριών, στα καλύβια οι άνθρωποι να παραπονούνται γιατί δεν έχουν να πιούν πόσιμο νερό. Από το ίδιο νερό που εδρεύουν στα χωράφια τους, πίνουν. Και όσοι πίνουν, χρησιμοποιούν, δεν μπορούν να πιούν. Εν τω μεταξύ, αυτά τα χωριά, ορεινά χωριά, τα οποία ζουν πια μόνο μεγάλοι άνθρωποι, οι νεότεροι έχουν φύγει. Καταλαβαίνετε ότι η ζωή των μεγαλύτερων ανθρώπων, των μεγαλύτερων δημοτών, γίνεται πολύ πολύ πιο δύσκολη από ότι η ζωή ενός νεότερου ανθρώπου. Σε αυτά τα χωριά τα απομακρυσμένα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε τη βαρύτητα ούτως ώστε να υπάρξει ζωή, να υπάρξει ανάπτυξη
να μπορέσουν οι νεότεροι άνθρωποι να μένουν πια και όχι να φεύγουν, για να δούμε ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε τον Δημότη να παραμείνει στο Δήμο μας και να κρατήσει και το παιδί του εδώ. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2023 να μην υπάρχουν παιδικές χαρές σε όλα τα χωριά μας, μικρές, μεγάλες. Ένας γονιός που μεγαλώνει το παιδί του της ηλικίας από βρέφος μέχρι 7-8 χρονών αναγκάζεται να φύγει από τον τόπο του και να πάει σε μεγαλύτερο αστικό κέντρο, γιατί πρέπει να έχει παροχές για το παιδί του. Χωρίς παροχές πώς θα μεγαλώσει το παιδί του σε αυτόν τον τόπο. Επίσης, ένας αγρότης, γιατί όπως ξέρετε κατεξοχή είναι αγροτικός είναι ο Δήμος μας. Αν ένας αγρότης λοιπόν δεν έχει τις πάγιες ανάγκες, δεν μπορεί να καλύψει τις πάγιες ανάγκες σε άδρευση, ποιος ο λόγος να κρατήσει τα χωράφια του? Φυσικά θα κοιτάξει κάτι άλλο και θα φύγει από τον τόπο μας. Για μας λοιπόν ζητούμενο είναι και αναγκαίο το να κρατήσουμε τους ανθρώπους στα χωριά μας και να γίνει το Δήμος μας όλο και μεγαλύτερος και να υπάρχει ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη δεν θα μείνει κανείς. Υπάρχουν εκείνοι οι μοχλοί που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το όραμα, κυρία Γιαννιδάκη? Φυσικά υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν. Όπως... Υπάρχουν και από την κεντρική πολιτεία. Η κεντρική πολιτεία θα μπορούσε να βοηθήσει αρκεί να υπάρξουν οι σωστές πιέσεις, όπως τα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα και τα περιφερειακά προγράμματα. Σας ρώτησα γιατί η κεντρική πολιτεία έχει τη δική της την πολιτική, τα οφίτσια τα κρατάει για τον εαυτό της, θέσεις εξουσίας, χρήματα κλπ. Οι χρηματοδοτήσεις είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ακούμε χρόνια και το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα το πόσο κάποιος θα πρέπει να τρέξει να φωνάξει και αν τα καταφέρει να τον ακούσει κάποιος από το κεντρικό κράτος για να μπορέσει να πάρει αυτά τα οποία του αναλογούν, έτσι ώστε να καταφέρει να πάει μπροστά. Έτσι όπως τα είπατε, ίδρυυση, άρδευση, αγροτικό οδικό δίκτυο, γιατί σε ένα αγροτικό δήμο, σε ένα ορεινό δήμο και σε ένα δήμο με μεγάλα διοικητικά όρια, οι ανάγκες ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά επειδή ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πάντα αυτή η συνεργασία έτσι όπως οι δήμαρχοι την εννοούν, οι αυτοδιοικητικοί την εννοούν σε σχέση με το κεντρικό κράτος, γι' αυτό και σας ρώτησα, έτσι. Εδώ σημαίνει διεκδίκηση και κάτι παραπάνω από διεκδίκηση, φαντάζομαι. Θα σας απαντήσω. Θεωρώ ότι αν πραγματικά οι ανάγκες είναι σοβαρές, σίγουρα θα επιληθούν από οποιοδήποτε κυβερνών στέλεχος υπάρχει στην πολιτική σήμερα. Αρκεί να υπάρχει μια σοβαρή, σωστή μελέτη και μια κατεύθυνση προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση των αναγκών. Εμείς θα χύψουμε, κυρία Δουλγεράκη, το κεφάλι και θα προσπαθήσουμε. Θα σηκώσουμε τα μανίκια την επόμενη μέρα και θα πάμε για δουλειά. Θα προσπαθήσουμε πολύ, με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, προκειμένου να δώσουμε στο Δημότη αυτό που του αξίζει. Θέλουμε να ζούμε σε ένα Δήμο που μας αξίζει. Υπάρχουν επίσης, αυτό είναι πολύ καλό έτσι όπως το λέτε, ότι θέλετε και την επιστροφή του νέου κόσμου πίσω και θέλετε να υπάρξουν αυτά τα κίνητρα, αλλά κυρίως αυτό που είπατε τώρα, ότι θέλουμε ένα Δήμο, να ζούμε σε ένα Δήμο ο οποίος μας αξίζει. Αυτό είναι το επιθυμητό για όλους τους δημότες. Αυτή είναι και η καταγραφή που παίρνετε από τον κόσμο τον οποίο συναντάτε, παρότι ακριβώς ξέρετε τα προβλήματα με τον κόσμο. Ακριβώς. Και εμείς θα στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση να επιλύσουμε προβλήματα καθημερινότητας. Είναι το α και το ω για να πάμε παρακάτω. Αν δεν έχουμε μια ποιοτική ζωή στο Δήμο μας, στο μέρος που ζούμε, πώς και για ποιο λόγο να μείνουμε? Πρέπει να υπάρχουν λόγοι που θα μας κρατάνε στον τόπο μας, πέρα από τα πατρογονικά μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη, σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν, πλεγωμένος Δήμος από το σεισμό και ο Δήμος Αρχανώνας Θερουσίων. Απλά οι αναφορές μας, όλων μας, είναι προς το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και στο Αρκαλοχώρι, επειδή εκεί είχαμε τα περισσότερα, αν θέλετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εκείνοι Δήμοι όπως ο Δήμος Αρχανώνας Θερουσίων, που πραγματικά υπέστη και εκείνος αρκετές ζημιές. Επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη, τουρισμός, πρωτογενής τομέα. Υπάρχει ελπίδα για να πάει κάπως καλύτερα ή πολύ καλύτερα προς όφελος των δημοτών, κυρία Γιαννιδάκη, και με τη βοήθεια, τη στήριξη του Δήμου? Φυσικά και υπάρχει.
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει τα κτίσματα που θεωρούνται καταφευστέα να καταδεφιστούν. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι άνθρωποι αυτοί που ζουν στα κοντέινερ και που έχουν απομακρυνθεί για τα σπίτια τους, γιατί είναι κίτρινα, είναι ακατάλληλα για κατοικία, δεν μπορούν να τα κατοικήσουν, αλλά και απ' την άλλη δεν μπορούν να τα επισκευάσουν. Ο Δήμος πρέπει να στραφεί στο να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, να δουν με ποιο τρόπο θα μπορέσουν επιτέλους να χρηματοδοτηθούν για να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους. Το τρίτο είναι ότι μέχρι και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί εκτός των σπιτιών τους καταβάλουν δημοτικά τέλη στο Δήμο Οργανών Στερουσίων. Από εμάς την επόμενη μέρα τα τέλη αυτά θα είναι μηδενικά. Μηδενικά τέλη λοιπόν, δημοτικά τέλη για τον δημότη, τον άνθρωπο που έχει αναγκαστεί να αφήσει το σπίτι και να ζει κάπου αλλού. Επίσης, μια μορφή ανάπλασης σε όλες τις περιοχές μέσω προγραμμάτων προκειμένου να υπάρξει η ανάπτυξη του τουρισμού. Ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο που μπορεί να προκαλέσει και να προσκαλέσει 345 μέρες το χρόνο επισκεψιμότητα. Προχθές είχα πάει στον Αχεντριά και αποκάλεσα τον Αχεντριά το μέτσοβο του Δήμου Αρχανών Στερουσίων. Ένα παραμυθένιο μέρος που έχει προοπτικές, που μπορεί να τραβήξει κόσμο σε χειμερινό τουρισμό. Πραγματικά το λέω και συγκινούμε, γιατί έχουμε τέτοια ωραία μέρη που θα έπρεπε να αναδειχθούν σωστά προκειμένου να προσεγγίσουν τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ένα μέσο ανάπτυξης, κυρία Τουλγεράκη. Και βέβαια ο πρωτογενής τομέας και ο αγρότης, έτσι όπως πρέπει να ενισχυθεί για να συνδεθούν και αυτοί οι δύο τομείς, πρωτογενής, τριτογενής τομέας, τουρισμός και αγροτιά, προς όφελος και του αγρότη, αλλά και με βάση πάντα την ποιότητα που υπάρχει και είναι δεδομένη των δικών μας των αγροτικών προϊόντων, των ντόπιων προϊόντων, έτσι. Ακριβώς, έχουμε το καλύτερο προϊόν και εδώ στο Δήμο Αρχανών Στερουσίων έχουμε προϊόντα παραγωγές μας που πραγματικά μπορούν και να βραβευτούν και να πάνε πολύ μπροστά, αρκεί βέβαια να τα προωθήσουμε σωστά. Πρέπει να υπάρξει μια προώθηση των αγροτικών προϊόντων, ένα σεβασμός προς τον αγρότη, αυτό θα έλεγα εγώ, γιατί είναι θέμα σεβασμού το να αναγνωρίζει το προϊόν του. Το λάδι μας, τα τυροκομικά μας, η ελιά μας, ναι, το μέλι μας, το σταφύλι μας, τα παράγωγά του. Έχουμε ένα προϊόν πραγματικά που αν αποκτήσει brand name και ζητήσει ο άλλος το τυρί από το Δήμο Αρχανών Στερουσίων, το τυρί των Αστερουσίων ή το μέλι των Αστερουσίων ή το σταφύλι του Καζαντζάκη, των Αρχανών το κρασί, αυτό θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τον αγρότη και θα του δώσει μια όθηση να καλλιεργήσει με μεγαλύτερη όρεξη, με πολύ μεράκι. Όντως μέχρι σήμερα έχουμε τα καλύτερα προϊόντα και αυτό το βλέπουμε και από τις εξαγωγές που γίνονται, αλλά και από την προώθηση που γίνεται μέσω ιδιωτών. Θα μπορούσε λοιπόν και ο Δήμος να στρέψει το βλέμμα του προς τα εκεί, να προωθεί τα προϊόντα μέσω εκθέσεων, μέσω κάποιων φεστιβάλ που θα παντρεύει τη γαστρονομία με τον τουρισμό. Υπάρχουν τρόποι πολλοί που θα μπορούμε να προωθήσουμε το προϊόν. Και το ένα παντρεύεται με το άλλο και το ένα θα οθεί το άλλο. Ο τουρισμός θα οθεί το πρωτογενή τομέα και ο πρωτογενής τομέας του τουρισμού. Δεν είμαι ονειροπόλο, κυρία Δουλγεράκη. Αντικειμενική είμαι. Ανήκομαι στον κόσμο του τουρισμού και προέρχομαι από οικογένεια αγροτική. Και όλο αυτό το βλέπω στο μυαλό μου και δεν είναι άφταστο και δεν είναι όνειρο. Είναι μια πραγματικότητα, είναι μια πράξη που το μόνο που χρειάζεται είναι πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά. Είμαι διαθετημένη λοιπόν να δουλέψω σκληρά για το δημότη και για τον τόπο αυτό τον ευλογημένο. Και αυτό θέλω, να μου δώσει ο κόσμος την ευκαιρία να δουλέψω γι' αυτό. Κυρία Γιαννιδάκη, κλείνει η Χρυσούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας μέσω του 984 να σας ακούσουν εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουν στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Να είστε καλά, γεροί δυνατοί. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης.